Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη διάθεση του Ακτινολογικού Εργαστηρίου του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ και προσωπικά τον καθηγητή τον κ. Πασόπουλο και τον καθηγητή κ. Χατζηδάκη για την πρόσκληση συμμετοχής στα μετεκπαιδευτικά μαθήματα του εργαστηρίου. Στα επόμενα λεπτά θα προσπαθήσω να προσεγγίσω ακτινολογικά την διάγνωση της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχύου, η οποία επηρεάζεται και σε σχέση με την ηλικία του παιδιού στη στιγμή της διάγνωσης. Τι ορίζουμε σαν αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου? Ορίζουμε μια διαταραχή στη φυσιολογική ανάπτυξη. Παλιότερα ήταν γνωστή και ως συγγενές εξάρτημα του ισχύου. Περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα διαταραχών από την απλή ανοριμότητα μέχρι τη βαριά δυσπλασία ή και το πλήρες εξάρτημα του ισχύου. Δεν αναφερόμαστε ωστόσο σε ανομαλίες του ισχύου από άλλες παθήσεις, όπως εγκεφαλική παράλυση νόσος Πέρθες, νευρογενείς διαταραχές, δεν αναφερόμαστε σε θερατολογικό εξάρτημα, ούτε σε εξάρτημα μετά από τραυματισμό. Οι περισσότερες περιπτώσεις, αν διαγνωστούν και αντιμετωπιστούν νωρίς, είναι δυνητικά αναστρέψιμες. Αν αφαιθούν χωρίς θεραπεία, μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές μακροχρόνιες επιπλοκές και να οδηγήσουν σε σοβαρή αναπηρία ήδη από την πρώιμη ενήλικη ζωή. Με το 1 τρίτο των περιπτώσεων της ολικής αυτοπλαστικής ισχύου μη τραυματικής αιτιολογίας στα ασθενείς κάτω από 60 έτη να οφείλονται σε μη διαγνωστήσεις ή παραμελημένες περιπτώσεις αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχύου. Η κλινική εξέταση είναι το πρώτο βήμα. Αυτό γίνεται από τους συναδέλφους παιδιάτρους, τους νεολόγους μετά τη γέννηση ή αργότερα από τους υπόλοιπους παιδιάτρους και σε πολλές χώρες θεωρείται σαν βασικός τρόπος πληθυσμιακής διαλογής. Η αξιολόγηση της ανισοσκελίας, της συμμετρίας στις στοιχές σε μυρό και βουλτούς, του περιορισμού ή της ασύμμετρης απαγωγής του ισχύου και η χρήση των δοκιμασιών πρόκρισης, τις γνωστές δοκιμασίες Μπάρλο και Ορτολάνη, θεωρούνται τα βασικά σημεία της κλινικής εξέτασης στα πλαίσια τελέμησης της αναπτυξιακής δυσπλασίας. Πρέπει ωστόσο να τονίσουμε ότι αν και η ειδικότητά της είναι υψηλή, έχει πολύ χαμηλή ευαισθησία σαν μέθοδος. Αυτό τι περίπου στο 50%. Αυτό τι συνεπάγεται? Ότι πολλές φορές τα δυσπλαστικά ισχύα μπορεί να είναι κλινικά σιωπηρά όταν η κεφαλή του μυριαίου είναι επικεντρωμένη. Και επίσης, ακόμα και σοβαρά δυσπλαστικά ισχύα μπορεί να είναι κλινικά μη ανιχνεύσιμα. Η ακτινολογική προσέγγιση θα διαρρηθεί ηλικιακά σε τρεις ομάδες. Τους πρώτους μήνες της γέννησης, μια δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τα μικρά παιδιά από το 1ο έτος μέχρι το 4ο έτος της ζωής. Και η τρίτη ομάδα, τα μεγαλύτερα παιδιά, τους εφήβους και τους ενήλικες. Παλιότερα, η διερεύνηση της δυσπλασίας του ισχύου γινόταν με την χρήση της απλής ακτινογραφίας. Σε διάφορες προβολές, με συνηθέστερα χρησιμοποιούμε την προστιοπίστη ακτινογραφία της λεκάνησης του ισχύου. Πρέπει βέβαια να λάβουμε υπόψη πρώτον την ακτινική επιβάρυνση στο βρέφος, που μπορεί να είναι αξιολογήσιμη αν θεωρούμε ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε την πορεία της εξέλιξης με τις ακτινογραφίες. Το σημαντικότερο όμως πρόβλημα της μεθόδου έγκυται στο ότι απαραίτητη θεωρείται η αξιολόγηση του βαθμού της παρεκτόπισης της κεφαλής του μυραίου σε σχέση με τον πυρήνα της οστέως. Ο πυρήνας της οστέως της κεφαλής του μυραίου εμφανίζεται περίπου τον τρίτο μήνα. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα μια καθυστέρηση στη διάγνωση, άρα καθυστέρηση και στη θεραπεία και να οδηγήσει πολλές φορές σε πτωχά αποτελέσματα. Με βάση αυτά τα δεδομένα. Και λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα θύμα της κεφαλής του μυραίου και της κοτήλης αποτελούνται από χόνδρο, άρα είναι ανιχνεύσιμα και δυνητικά αξιολογήσιμα υπερηχογραφικά, ο καθηγητής Ράιχαν Γκραφ στις αρχές της δεκαετίας του 80 ανέφερε μια τεχνική για την υπερηχογραφική μελέτη του νεογνικού ισχύου. Έκτοτε έχουν αναπτυχθεί διάφορες τεχνικές ανάλογα με τις διάφορες περιοχές στον κόσμο, οι οποίες αξιολογούν την θέση της κεφαλής του μυραίου σε σχέση με την κοτήλη, άλλες με τη χρήση της στατικής εικόνας και άλλες ελέγχουν δυναμικά τη σταθερότητα της άρθρωσης. Έγινε πρόσφατα μια αξιολόγηση των διαφορετικών τεχνικών από μια ομάδα εξειδικευμένων συναδέλφων στη μελέτη του νεογνικού ισχύου, οι οποίοι κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η καταλληλότερη τεχνική για την πρώιμη διάγνωση της δυσπλασίας του ισχύου θεωρείται η τεχνική του Γκραφ. Απαραίτητος κανόνας, ωστόσο, είναι η αυστηρή προσήλωση στις βασικές αρχές της μεθόδου.
Και ποιες είναι αυτές οι βασικές αρχές? Πρώτα απ' όλα, ακολουθούν μια συγκεκριμένη σειρά από βήματα. Με πρώτο, την κατάλληλη τοποθέτηση, ακινητοποίηση του βρέφους σε λίκνο. Στη συνέχεια, την επιλογή του βασικού, του μέσου πέδου τομής. Την αναγνώριση και ταυτοποίηση συγκεκριμένων ανατομικών δομών στο υπερηχογράφημα, με βάση μια μορφολογική ταξινόμηση του ισχύου σε επικεντρωμένο ή εξαρτωμένο και στη συνέχεια με την μέτρηση των γωνιών α και β καταλήγουμε στην τελική ταξινόμηση στους τύπους του ισχύου. Με θεωρούμενο όριμο, δηλαδή τύπου 1 το ισχύο, όταν η γωνία α είναι πάντα από 60 μοίρες. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε συνοπτικά την όλη διαδικασία που πρέπει να, και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε για να εκτελέσουμε σωστά την επιρρογραφική μελέτη του νευρικού ισχύου με την τεχνική του γκράφ. Έχοντας λοιπόν ταξινομήσει το ισχύο σε κάποιους τύπους, προκύπτουν κάποια ερωτήματα. Το ισχύο είναι φυσιολογικό για την ηλικία του βρέφους? Απαιτείται παρακολούθηση? Απαιτείται θεραπεία ή στενή παρακολούθηση και μετέπειτα θεραπεία? Απαιτείται οπωσδήποτε θεραπεία? Σε αυτά τα βήματα, συνοψίζοντας σε μια ευθεία γραμμή τους τύπους και τις μετρήσεις των γονεών του ισχύου και συνδυάζοντας τα με την ηλικία του βρέφους, κατόρθωσε ο Γκραφ να συσχετίσει την παθογένεια και τη βαρύτητα της δυσπλασίας με την ηλικία και να προτείνει έναν εξατομικευμένο αλγόριθμο όσον αφορά τη διάγνωση και τη θεραπευτική προσέγγιση στην αναπτυξιακή δυσπλασία του ισχύου. Τι συμβαίνει όμως όταν μεγαλώντας το παιδί αναπτύσσει το πυρήνα σωστεοποίησης της κεφαλής και ουσιαστικά δεν μας αφήνει να αναγνωρίσουμε τις απαραίτητες ανατομικές δομές για την αποδοχή του υπερογραφήματος και στη συνέχεια ταξινόμηση των τύπων του ισχύου? Σε αυτές τις περιπτώσεις έχει θέση η απλιακτινογραφία. Μετά το που συνήθως γίνεται μετά τους 6 μήνες μέχρι τα 4 χρόνια, είναι η πρώτη κατηγορία. Σε αυτές τις περιπτώσεις, προτιμότερη είναι η λήψη σε προστιοπίστια θέση της δεκάησης των ισχύων. Το παιδί το βρέφος είναι σε λήψη θέση, με τα κατάβρα σε ουδέτερη θέση να κατέσει προς το εμπρός, με αποδεχτή κάμψη γονάτων 10 με 15 μοίρες. Μπορούμε να αξιολογήσουμε αν έγινε σωστή λήψη με τη χρήση του ποσοστού στροφής της πιέλου και του δίχτυ κλίσης της πιέλου. Συνηθέστερες βοηθητικές γραμμές για την μελέτη όσον αφορά τη δυσπλασία του ισχύου της ακτινογραφίας λεκάνης ισχύων είναι η Hilly-Rainer γραμμή, που είναι η οριζόντια γραμμή που τέμνει στους εκτινοτούς χώμους. Η γραμμή Perkins είναι μια γραμμή κάθετη στη Hilly-Rainer και η οποία τέμνει το πλάγιο χείλος της οροφής της κοτήλης. Η γραμμή του Senton, που ουσιαστικά είναι το ομαλό συνεχές τόξο που περιγράφει την έσω πλευρά του αρχαίου του μοιραίου και το άνω χείλος του θηροειδού στρίματος, με διακοπή της συνέχειας αυτής να παρατηρείται σε περίπτωση δυσπλασίας του ισχύου. Βέβαια, πρέπει να τονίσουμε ότι στις ημέρες μας δεν χρησιμοποιείται πολύ η γραμμή του Senton για την αξιολόγηση της δυσπλασίας. Βασική ακτινολογική παράμετρος για την ποσοτικοποίηση της ανάπτυξης της κοτήλης, άρα και κατά συνέπεια για την αξιολόγηση της βαρύτητας του βαθμού της δυσπλασίας είναι ο δείχτης της κοτήλης ή η γωνία AC του Hilly-Rainer, η οποία σχηματίζεται ανάμεσα στην οριζόντια γραμμή του Hilly-Rainer και μια γραμμή που τένει την οροφή της κοτήλης. Αυτή η γωνία, ανάλογα με τις ηλικίες, έχει ταξινομηθεί και βλέπουμε ότι στην ηλικία των 5 με 24 μηνών ενδεικτικά φυσιολογική θεωρείται όταν η τιμή είναι κάτω από 25 μοίρες και ανάλογα ταξινομείται όσο μεγαλώνει η τιμή η βαρύτητα της δυσπλασίας. Ο Τένις προσπάθησε να εκτιμήσει την βαρύτητα της δυσπλασίας αδρά μέσω της προστιοποίησης ακτινογραφίας με κριτήριο την θέση του πυρήνος τέλους της κεφαλής του μοιραίου σε σχέση με την θέση του σε σχέση με τις γραμμές Hilly-Rainer και Perkins. Όπως στη συνέχεια κατηγοριοποίησε σε 4 βαθμούς τη δυσπλασία. Και ανάλογο παράδειγμα σε αυτή τη διαφάνεια με την μεταπτώση της κεφαλής και τους βαθμούς της δυσπλασίας σύμφωνα με τη μέθοδο του Perkins.
σε τι μοιραστεί αυτή η μέθοδος. Κριτήριο θεωρεί την εμφάνιση του πυρήνος θέωσης. Άρα, όταν έχουμε καθυστερημένη εμφάνιση ή και έγκυπτη θέση του πυρήνος θέωσης, δυσχεραίνεται η μέθοδος και δυνητικά μπορεί να θεωρηθεί αναξιόπιστη για την εκτίμηση της δυσπασίας σε νεογνά και μικρά βρέφη. Λαμβάνοντας αυτούς τους περιορισμούς υπόψη, το Διεθνές Ινστιτούτο για την μελέτη της δυσπλασίας του ισχύου πρότεινε το 2015 μια νέα ακτινολογική ταξινόμηση, όπου σε σχέση με την προστιοποίηση της ακτινογραφίας της δεκάδας του ισχύου δεν λαμβάνεται κριτήριο η θέση του πυρήνος θέωσης της κεφαλής του μοιραίου, αλλά σημείο αναφοράς το μεσαίο σημείο της, του άλλου χείλου της οστεοποιητής εγγύης μετάφρασης του μοιραίου οστού. Έτσι, αυτή η γραμμή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του βαθμού και της βοήθειας της δυσπλασίας σε όλες τις ηλικίες. Με συγκρίσιμα αποτελέσματα με την τεχνική του τένις και μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις θεωρείται ότι εκτιμάει σοβαρότερα τον βαθμό της παρεκτόπισης κεφαλής του μοιραίου. Σε μεγαλύτερα παιδιά, δηλαδή πάνω από 4 ετών, όπως επίσης και σε εφήβους και ενήλικες. Βασική ακτινολογική παράμετρος θεωρείται η μέτρηση της γωνίας center edge του Weiber, η οποία εκτιμάει την θέση της κεφαλής του μοιραίου σε σχέση με την οροφή της κοντήλης. Η γωνία αυτή θεωρείται παθολογική όταν είναι στις ηλικίες μέχρι 18 ετών πάνω από φυσιολογική όταν είναι πάνω από 25 μήνες και στους ενήλικες μέχρι 50 ετών όταν είναι πάνω από 30 μήνες. Και μικρότερες γωνίες ταξινομούν ανάλογα τη βαρύτητα της δυσπλασίας. Καθοριστικός είναι ο ρόλος της στην αξιολόγηση της υπολειμματικής δυσπλασίας σε παιδιά και ενήλικες. Όταν ολοκληρωθεί η σχεδιακή ορίμανση, άρα σε μεγαλύτερες ηλικίες, σημαντική είναι η μελέτη του δείκτη της επιφάνειας φόρτισης της κοντήλης ή αλλιώς της γωνίας του τένις, ο οποίος σχετίζεται με την ομοιόμορφη μεταφορά του βάρους της φόρτισης της κοντήλης στο ισχύο, από την άσκηση του ισχύου. Και όταν η γωνία αυτή είναι κάτω από 10 μοίρες, 9 μοίρες θεωρείται φυσιολογικό, ανάλογα όταν αυξάνει, θεωρείται μεγαλύτερος ο βαθμός της δυσπλασίας. Συνεχίζει σε αυτές τις ηλικίες να χρησιμοποιείται η αξιολόγηση της γωνίας της κοντήλης για την ποσοτικοποίηση της ανάπτυξης και την μελέτη της βαρύτητας του βαθμού της δυσπλασίας. Επιθυμητά αναφέρουμε ότι στις ηλικίες από 1 μέχρι 10 ετών παθολογική θεωρείται η γωνία της κοντήλης όταν είναι πάνω από 45 μοίρες και πάνω από 10 ετών και ενήλικες όταν η γωνία αυτή είναι πάνω από 40 μοίρες. Για την λειτουργική μελέτη της δυσπλασίας, σημαντική είναι η εκτίμηση της πρόσιας κάλυψης κεφαλής του μοιραίου από την κοντήλη, η οποία γίνεται με τη μέτρηση της γωνίας vertical center anterior margin του Lequesne and Desselles σε λοξή προφίλ λήψη σε όρθια θέση, όπου οι φυσιολογικές τιμές θεωρούνται όταν η τιμή της γωνίας είναι πάνω από 25 μοίρες, ενώ θεωρείται διαγνωστική δυσπλασία όταν η τιμή είναι κάτω από 20 μοίρες. Ανάλογα παραδείγματα, η χρήση της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας είναι σε ειδικές περιπτώσεις, περισσότερο για την μορφολογική ανάλυση, την αξιολόγηση των ελλειμμάτων της κοντήλης, την σχέση της μορφολογίας της κεφαλής του μοιραίου σε σχέση με την κοντήλη και τις διάφορες παραμορφώσεις που συνδέονται στην οροφή της κοντήλης ή καταστάσεις που μπορούν να περιορίσουν την ομαλή ανάταξη. Επίσης, χρησιμοποιείται για την προχειρητική αξιολόγηση τόσο της διαμόρφωσης της οροφής της κοντήλης, όπου χρήσιμη είναι η χρήση τρισδιάστατων ασυνθέσεων από τον αξονικό τομογράφο, και για τη μορφολογία της κεφαλής του μοιραίου. Κυρία θέση της όμως είναι με τα χειρητικά, ειδικά μετά την τοποθέτηση στην Αφρική, για την αξιολόγηση της επιτυχίας της ανάταξης. Ανάλογα με κρίσιμα αποτελέσματα είναι και με τη χρήση της μαγνητικής τομογραφίας, όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη γωνία center edge, να διαφοροποιήσουμε ένα φυσιολογικό από ένα δυσπαστικό ισχύο, με φυσιολογική να θεωρείται τιμή όταν είναι πάνω από 25 μοίρες
και στα στοιχεία όταν η τιμή αυτή είναι κάτω από τις 20 λίρες. Όπως μπορούμε να εκτιμήσουμε καλύτερα σχέση με την αξιολογική τομογραφία, τα μαλακά μόρια αλλά και τις αλλοιώσεις που συμβαίνουν στον επιχείρηο χώρο και στην οροφή της κοντίνης από τη δυσπλασία του ισχύου. Συνοψίζοντας την ακτινολογική προσέγγιση στην διάγνωση της αναπτυξιακής δυσπλασίας του ισχύου, θέλω να κρατήσουμε ότι στους πρώτους μήνες της ζωής, σαν one-stop-stop, δηλαδή σαν μέθοδος εκλογής, θεωρείται η περιχωραφική εξέταση με καταλληλότερη την τεχνική του γράφου, που μας επιτρέπει την έγκαιρη και πρώιμη διάγνωση της δυσπλασίας, αλλά και την αξιολόγηση και κατεπέτα παρακολούθηση της θεραπείας. Η μέτρηση της γωνίας του Hilgeriner, δηλαδή του δείχτη της κοντήλης, είναι βασική παράμετρος ακτινολογική για την αξιολόγηση και ποσοτικοποίηση της ανάπτυξης της κοντήλης, άρα και την ταξινόμηση του βαθμού της δυσπλασίας της. Η μεθόδους τέλης και η προτινόμενη από το Διεθνές Ινστιτούτο της Δυσπλασίας του Ισχύου μας επιτρέπουν μια εκτίμηση του βαθμού παρεκτόπισης σε σχέση με τη θέση της κεφαλής του μοιραίου ή του μεσαίου τμήματος του άνοχιους της οστοποιητής μετάφυσης του μοιραίου σε σχέση με τις γραμμές Hilgeriner και Perkins. Στα μεγαλύτερα παιδιά, από το 1 έτος, ουσιαστικά μετά τους 6 μήνες μέχρι το 4 έτος, ακτινολογικές παράμετροι που χρησιμοποιούνται στην ακτινογραφία είναι η μέτρηση της γωνίας Center-Edge και η γωνία της κοντήλης. Στα μεγαλύτερα παιδιά και εφήβους, η μέτρηση πάλι της γωνίας Center-Edge του Weinberg, αλλά και η μέτρηση του δείχτη της επιφάνειας φόρτισης της κοντήλης και η χρήση της αξονικής και της μαγνητικής τομογραφίας περιορίζεται στις δύσκολες περιπτώσεις, τόσο για την προχειρητική εκτίμηση της μορφολογίας και τη θέση της κοντήλης και τη θέση της κεφαλής του μοιραίου και της σχέση με την κοντήλη, ή στη μαγνητική τομογραφία για την καλύτερη ταυτοποίηση των ανατομικών δομών, με την αξιολογική τομογραφία να πλεονεκτεί όσον αφορά την ταχύτητα της εξέτασης και το ότι δεν χρειάζεται να υποβληθεί το νεογνώ σε αναισθησία, ενώ η μαγνητική τομογραφία πλεονεκτεί στην καλύτερη αναγνώριση των ανατομικών δομών και των αλλοιώσεων που συμβαίνουν στα μαλακά μόρια και κυρίως περιορίζονται στην μετασχετική αξιολόγηση και εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος και της επιτυχίας της ανάπτυξης. Αυτά, και θα ήθελα να ευχαριστήσω για την προσοχή σας.